Λιβύη. Ένας άθεος, ο Μπέρναρ Ράσελ. Μ' αρέσουν αυτά γιατί τα γράφω και στα καλά νέα, τα διαβάζω και μου κάνει εντύπωση κάτι. Ο Μπέρναρ έγραφε, άθεος. Η ψυχή μου είναι σε μεγάλη απελπισία. Ζω στον κόσμο σαν φάντασμα, χαμένος, σαν να έπεσα από κάποιον άλλο πλανήτη. Στα πολλά αυτά χρόνια έψαξα για ειρήνη. Βρήκα αγωνία, βρήκα τρέλα, βρήκα μοναξιά, βρήκα πόνο, βρήκα θλίψη. Αλλά ειρήνη δεν βρήκα. Ειρήνη μόνο ο Χριστός δίνει, αγαπητοί. Είναι ο άρχον της ειρήνης. Δεν έχουν ειρήνη οι ασεβείς. Οι δημοσιογράφοι είναι δουλειά του φυσικά. Αυτοί πλησιάσανε τον Μίκη Θοδωράκη. Έχετε ακούσει για αυτόν τον μεγάλο μουσικό συνθέτη. Μίκη του λέει, θα πρέπει, φαντάζομαι, να είσαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Με χρήματα, με δόξα, με... Γυρίζει και λέει, ερημιά. Τα λέει όλα αυτή η λέξη, ερημιά. Καταλάβετε το, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, σκεφτείτε τι έχει μέσα του άνθρωπου. Γι' αυτό, αγαπητοί, είμαστε μακάρι, είμαστε, θα λέγαμε, που πιστέψαμε στον Κύριο και έχουμε μέσα μας και λεφτά να μην έχουμε και φτωχή να... Είμαστε γιατί έχουμε μέσα μας, ήταν ένας ένα καροτσάκι, χωρίς πόδια, με τα χέρια του. Και ήταν ευδιάθετος, χαμογελούσε, έψελνε και τον κοιτάγανε οι άνθρωποι. Τι έχει αυτό το χαϊβάνι και κάνει έτσι. Λέει, κάποιος το σταμάτησε. Λέει, δεν μετράω εκείνα που έχασα, μετράω εκείνα που μου μείνανε. Έχω τα μάτια μου, τα αυτιά μου, μπορώ να τρώγω. Έχασα τα πόδια μου, ωραία. Αλλά πάλι λέει, ήρθε μέσα μου η δύναμη του Χριστού. Και αυτό μετράει. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, αγαπητοί. Ας έχει δόξα. Άντε να διαβάσουμε από την Κολασσαής επιστολή, από το β' κεφάλαιο. Να το πάρουμε από το 6 εδάφιο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το εδάφιο. 1043 σελίδα. 1043. 1043 σελίδα. Κολασσαής, β' κεφάλαιο. 1043 σελίδα. Από το 6 εδάφιο μέχρι το τέλος. Καθώς λοιπόν παραλάβατε τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εν αυτό περιπατείτε ριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν αυτό και στερεούμενοι εν τη πίστη καθώς εδιδάχθητε περισσεύοντες εν αυτή μετά ευχαριστία. Βλέπετε, μη σας εξαπατήσει της δια της φιλοσοφίας και της ματαίας απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ουχή κατά Χριστό, διότι εν αυτό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ώστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδιθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες μετ' αυτού εν το βαπτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως της ενεργίας του Θεού, ώστις ανέστησε Αυτόν εκ των νεκρών, και εσάς όντας νεκρούς εις τα αμαρτήματα και την ακροβεστία της σαρκός, συνεζεοποίησε με ταυτού, συγχωρήσας εις εσάς πάντα τα πτέσματα, εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφο συνιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, και αφήρεσεν αυτό εκ μέσου προσιλώσας αυτό επί του Σταυρού, και απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, παρεδειγμάτισε παρησία θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Ας μη σας κρίνει λοιπόν μηδής δια φαγητών ή δια ποτών ή δια λόγων εορτής ή νεομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει μηδής του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης και με θρησκεία των αγγέλων εμβατεύων εις πράγματα τα οποία δεν είδε ματέως φυσιούμενος υπό του νοός της σαρκός αυτού, και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλο το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενων και συνδεόμενων αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Εάν λοιπόν απεθάνατε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, γιατί ως ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευθείς, μη εγγύσεις, τα οποία πάντα φθήρονται δια της χρήσεως,
κατά τα εντάλματα και τα διδασκαλία των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας εις εθελοθρησκείαν και ταπεινοφροσύνη και σκληραγωγία του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκώσας. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί, αμάρτησε και σήκωσε το κεφάλι του ενάντια στον πλάστη του για να ελευθερωθεί δήθεν, έγινε σκλάβος και δούλος του εαυτού του. Άρχισε να βρίσκει τρόπους και σκέψεις και θεωρίες για να πείσει τον εαυτόν του και τους άλλους πως ο Θεός δεν υπάρχει. Έτσι, ανενόχλητα, να ζει την εγωιστική ζωή του. Η αθεία, η θεωρία δηλαδή που αποκρούει την πίστη στα υπερφυσικό κόσμο, δέχεται πως ο κόσμος δεν δημιουργήθηκε, αλλά είναι αιώνιος και άφθαρτος, χωρίς προσωπικό Θεό που τον διοικεί με πρόνοια. Ο Πρωταγόρας, αυτός ο Έλληνας φιλόσοφος, πίστευε πως οι γνώσεις των Θεών, αν υπάρχουν, είναι ακατόρθωτο. Ο Δημόκριτος έλεγε «πλάσματα της φαντασίας και του φόβου είναι οι Θεοί». Στο πέρασμα των χρόνων, αγαπητοί, η θεωρία του αθεϊσμού πήρε διάφορες και ποικίλες μορφές. Όταν τον περασμένο αιώνα παρουσιάστηκε ο υλισμός, δηλαδή το παν είναι ύλη από μια πέτρα μέχρι τον άνθρωπο, και με ονόματα ιστορικός και διαλεκτικός επιστημονικός υλισμός. Έτσι προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον κόσμο την ιδέα περί του Θεού σαν ένα μύθο. Και όμως, αγαπητοί, το έφυτο θρησκευτικό συνέστημα δεν ξεριζώθηκε και δεν μπορεί να ξεριζωθεί μέσα στον άνθρωπο. Είναι μέσα μας αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει από εκεί μέσα. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλησε στον Άρεο Πάγο, είπε «να ψηλαφίσουμε». Ψηλαφίζω είναι ένας τυφλός που ψάχνει με το «να ψηλαφίσει». Ψηλαφίσουμε, τον πιάσουμε τον Θεό. Δεν, αγαπητοί. Και τίποτα άλλο δεν απέδειξαν οι άνθρωποι, αγαπητοί αυτοί, παρά μονάχα την βιβλική αλήθεια που λέει «είπε ο άφρον ετ' η καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός». Είχα διαβάσει ένα ζωντανό παράδειγμα για της αποτυχίας της κόρης του Στάλιν, της Σβελντάνα, που μεγαλωμένη, λέει, σε ένα αθεϊστικό περιβάλλον, δεν άντεξε όταν βρήκε την ελευθερία της να διακηρύξει. Όταν έφτασα, λέει, τα 35 χρόνια και είχα δει κάτι από τη ζωή, εγώ που είχα διδαχτεί, λέει, από μικρό παιδί να είμαι αθείστρια, κατάλαβα πως δεν μπορώ να ζήσω χωρίς Θεό. Το κατάλαβε, δόξα στον Θεό, και το κήρυξε το κορίτσι αυτό. Και είμαι ευτυχισμένη τώρα, λέει, που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Περισσότερο όμως η ζημιά, αγαπητοί, έκανε και εξακολουθεί να κάνει όχι τόσο η επιστημονική προσπάθεια της αθεΐας, αλλά η εθελοθρησκεία. Τι εννοεί αυτό? Είναι σύνθετη λέξη. Είναι από το ρήμα «εθέλω», «θέλω», «είμαι πρόθυμος» και «συν θρησκεία». Είναι η πρώτη φορά που τη συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, που διαβάσαμε στο Κολοσσαίς στο 20 και στο 23. Συναντάμε και άλλες λέξεις όπως είναι ο εθελοντής, αυτός που βοηθάει χωρίς λεφτά, εθελοντής. Εθελοθρησκεία λοιπόν είναι η αυθαίρετη λατρεία του Θεού, όπως τη μηχανεύεται και την περιγράφει για τον εαυτό του ο άνθρωπος, αντίθετα με το περιεχόμενο της αληθινής χριστιανικής πίστης. Και εδώ είναι που ο ρόλος των σκοτεινών δυνάμεων, αγαπητοί, του ψεύδους είναι τεράστιος. Δεν προσπάθησε να κάνει τον άνθρωπο άθεο. Δύσκολο αυτό, όπως είπαμε, είναι μέσα στον κάθε άνθρωπο το συναίσθημα του Θεού. Αλλά να τον κάνει θρήσκο. Ναι, θρήσκο. Ευσεβή. Να λατρεύει τον Θεό, τις αρεσκίες του που ο ίδιος δημιούργησε, και το θρησκευτικό του συναίσθημα να ικανοποιείται και κοινωνία με τον ζωντανό Θεό να μην έχει. Και για μέρα έχετε δει εκεί στην Ουκρανία που γίνεται ο πόλεμος.
Τα έχετε δει αυτά τα νέα και τα φρύτης καμιά φορά και λες, Θεέ μου, που κατάντησαν οι άνθρωποι τον 20ο αιώνα. Και είδα τον Πούτιν αυτόν εκεί πέρα, τον μεγάλωνε, και έκανε που λες το σταυρό του. Δεν τρέπεσε λιγάκι, ρε κακομοίρη, πόσος κοσμάκης έχεις και χύνει το αίμα του ακόμα εκεί πέρα και παιδάκια πεινάνε και σκεφτείτε εδώ, τα έχεις όλα και γκρινιάζεις, ψέψου τώρα εκεί τι γίνεται. Και έκανε το σταυρό του. Ναι, αγαπητοί. Και είναι αλήθεια πως τα αποτελέσματα της εθελοθρησκείας στα λεγόμενα χριστιανικά κράτη είναι καταστρεπτικά. Φαίνεται πως η αρχαιότερη χριστιανική αίρεσης που άρχισε να αναπτύσσεται στα εδάφια 16-23 που διαβάσαμε, σαν ιδέες και πράξεις που άρχισαν μερικοί χριστιανοί αγαπητοί. Και εδώ δεν πρόκειται περί διδασκαλίας που ήλθε έξω από τον χριστιανισμό, όπως ήταν ο Ιουδαίζοντες, αλλά μια νέα σχολή σκέψης μέσα στο χριστιανισμό. Μέσα σε αυτά βρίσκονται τα σπέρματα των γνωστικών, που τόσο τάραξε την χριστιανική εκκλησία. Δίδασκαν δηλαδή παράδοξα διδάγματα, ξένα, μεταβάλλοντας την πίστη σε γνώση, όπως ήταν ο Σίμωρο Μάγος και ο Κύρινθος που ζήσανε το 115 μετά Χριστόν. Κατά την φιλοσοφία των γνωστικών, οι θεοί είναι δύο, λέει. Ο Θεός της οργής της Παλιάς Διαθήκης και ο Θεός της αγάπης δια του Ιησού Χριστού, και στήριζαν τη διδασκαλία τους στη μυστική διδασκαλία αυτή. Τα στοιχεία αυτά, αγαπητοί, που συνθέτουν την εθελοθρησκεία είναι τέσσερα. Ο ορθολογισμός, ο μυστικισμός, ο ασκητισμός και ο τυπικισμός. Με τον ορθολογισμό ερμηνεύουν τη χριστιανοσύνη με τη δική τους φιλοσοφική θεωρία. Ήτανε πρώτα φιλόσοφοι και μετά χριστιανοί. Και χριστιανοί όχι ότι όσο η φιλοσοφία τους το επέτρεπε, ο Χριστός δεν ήταν το κέντρο των σκέψεών τους και των διαλογισμών τους. Έτσι κατασκεύαζαν ένα είδωλο σκέψης και λάτρευαν και υπηρετούσαν. Όχι στον Χριστό, αλλά στους εαυτούς των και στην παράδοση των ανθρώπων και τα στοιχεία του κόσμου. Ήταν όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Το αποτέλεσμα, μια ζωή ασυνέπειας, χαμηλής ηθικής. Δημιουργούσαν λοιπόν τον Θεό της καρδιάς των, τον Θεό που άρεσαν, Λατρεύω τον Θεό όπως θέλω, όπως ξέρω, όπως νομίζω καλύτερα. Είναι η θρησκεία των πολλών. Και τα ξέρουμε αυτά γιατί και εμείς εκεί μεγαλώσαμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον από τους γονείς μας. Μην κάνεις εκείνο, μην φτάσεις εκείνο, μην το ένα το άλλο, όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά τα βρήκαν φυσικά από τους άλλους, από τους από αυτούς. Φτιάχνω έτσι ένα Θεό ηθικό, αδιάφορο, που να ανέχεται την ανηθικότητα. Μια θρησκεία χωρίς ηθική. Άλλοτε πάλι δημιουργούσαν με το νου τους έναν Θεό ξέρης ηθικής αγαθοεργίας. Κάνω ό,τι μπορώ για το καλό των συνανθρώπων μου. Δεν βλάπτω κανέναν και αυτό ήταν η αξία. Δεν είναι κακό αυτό, ήταν καλό να προσέχεις τους συνανθρώπους σου. Ο Κύριος ο ίδιος το είπε. Αγάπα τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αλλά δεν ήταν το πάνε εκείνο. Ότι θα πας μπροστά στο Θεό με τα έργα αυτά που κάνεις εσύ. Τους άρεσε η διδασκαλία του Χριστού, το κοινωνικό Ευαγγέλιο, αλλά χωρίς την πηγή των Χριστών. Και όμως ξέρουμε, αγαπητοί, από την πείρα των ανθρώπων πώς ματαιοπονεί, πόσο ανικανοποίητη είναι ο άνθρωπος. Ο εκκλησιαστής στο Ζήτα 20 λέει, δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Ναι, αγαπητοί. Και είχα διαβάσει στην Ελλάδα κάποια χείρα. Είχε πεθάνει ο άντρας της και ήταν φτωχή η καημένη. Λοιπόν, κάποιοι της στέλνανε πράγματα να τη βοηθήσουν. Αλλά είπε η ίδια, μου ζητάγανε, γιατί ήταν νέα η γυναίκα, δεν ήταν γριά, μου ζητάγανε άλλα πράγματα, καταλαβαίνετε. Και από την ιδέα, κάνανε το καλό, αλλά από πίσω ήταν άλλα πράγματα στο μυαλό της. Ο δεύτερος είναι ο μυστικισμός. Γενικά, η τάση προς το μυστηριώδες σύστημα, φιλοσοφικό και θρησκευτικό δόγμα.
Στόχος είναι να κατορθώσει κανείς να έλθει, λέει, σε επαφή με τον Θεό, με την έκσταση, όπως ήταν τα διάφορα medium, και υπάρχουν ακόμα, όπως ο Σαούλ, ο βασιλιάς αυτός πήγε στη μάγισσα για να ρωτήσει, για να μάθει. Δεν υπήρχε Θεός για αυτόν, για να ρωτήσει, πήγε στη μάγισσα για να μάθει πληροφορίες που ήθελε. Ναι. Και τρίτο είναι ο ασκητισμός, η προσπάθεια για την ψυχική τελειότητα με την απάρνηση της εγκόσμιας ζωής, αγαπητοί, με την σκυραγώγηση του σώματος, την νηστεία, την προσευχή και την εγκράτεια. Ναι. Άρχισε τον 3ο αιώνα από την Αίγυπτο, εκεί το ξεκίνησε ένας Αντώνιος, για το όνομά του ο πρώτος καλόγερος, και μετά έχουμε και στην Ελλάδα και το Άγιον Όρος επάνω και άλλα μοναστήρια, καλογέρι πολύ. Πολλοί πάνε, ειδικά στην κατοχή που δεν είχαν να φάνε, στα σπίτια τους πηγαίναν γινόταν καλόγεροι για να τουλάχιστον να λύσουν το πρόβλημα του φαγητού. Ναι, αγαπητοί. Αυτό το σύστημα το βρίσκουμε και σε άλλες θρησκείες, όπως είναι οι Βραχμάνοι, οι Βουδιστές, οι Μωαμεθανοί. Ναι, αγαπητοί. Ακόμα και οι Πυθαγόροι, οι Κοινικοί και οι Στοικοί φιλόσοφοι το συνέστηναν αυτό, αγαπητοί. Η Πλατωνική φιλοσοφία, τι έλεγε, του Πλάτωνα η φιλοσοφία του αυτού του αρχαίου φιλόσοφου, έλεγε το κακό, το σώμα μας είναι το κακό και η ψυχή είναι το καλό. Ένας πόλεμος μεταξύ των δύο έφερνε, λέει, τη νίκη. Ναι, αγαπητοί. Και ο τέταρτο είναι ο τυπικισμός. Ο τυπικισμός. Συνιστά διαφόρους τύπους στη λατρεία του Θεού. Το αποκορύφωμα της εθελοθρησκείας το συναντάει κανείς στη στάση των Φαρισαίων. Όταν έφεραν τον Χριστό για να τον καταδικάσουν, αγαπητοί, σε θάνατο και φοβήθηκαν μην μπουν στο πρετόριο, λέει, μην μολυνθούν. Το ότι θυσιάζανε ένα αθώο άνθρωπο, δεν ήταν αμαρτία για αυτούς. Φοβήθηκαν μην πάνε μέσα και μολυνθούν από το πρετόριο. Πόσο τα διαβάζεις αυτά κάθε φορά και λες, Θεέ μου, τι πράγμα αυτό, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Εν τούτης όμως, αγαπητοί, τα διαβάζουμε, τα κάνανε, ενώ βλέπανε θαύματα που έκανε ο Κύριος, τη διδασκαλία του, ήταν άψογη. Τούτης όμως, από την άλλη μεριά, από πίσω του ψάχνανε να βρουν αιτία για να τον βγάλουν από τη μέση. Τι τραγική ηρωνία, αγαπητοί, τραγική ηρωνία. Είχα διαβάσει, είχα ακούσει μια, έκλεβε τα μήλα και σκέφτηκε ότι είναι Παρασκευή. Στην Ελλάδα, ξέρετε, οι Έλληνες, ας πούμε, την Παρασκευή την πιστεύουν. Τα μήλα που έκλεβε δεν την ένιαξε. Το ότι θα έφαγε ένα μήλο την Παρασκευή ήταν αμαρτία. Κοιτάξτε, δηλαδή, πόσο, σε τι χαμηλό επίπεδο έχει πέσει ο άνθρωπος, αγαπητοί. Πέρα από την καταστρεπτική εθελοθρησκή, αγαπητοί, που δυστυχώς υπάρχει μέσα στη Χριστιανική Εκκλησία, υπάρχει και η καθαρή θρησκεία, η αληθινή, την οποία κάθε ειλικρινής μπορεί να γνωρίσει. Δύο είναι οι στόχοι της αληθινής θρησκείας, αγαπητοί. Πρώτον, η εσωτερική καθαρότητα. Πρώτον, για να ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, είναι αμαρτωλός, γεννιέται μέσα στην αμαρτία, ζει μέσα στην αμαρτία. Λοιπόν, πρέπει αυτό να καθαριστεί, πρέπει αυτό να φύγει. Γι' αυτό λέει το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάση αμαρτία. Πρέπει να έρθει το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει. Πρώτα αυτό, η εσωτερική καθαρότητα. Και δεύτερον, η εξωτερική αγιότητα. Η εξωτερική αγιότητα. Να σε πραγματικά να σε βλέπουν οι άνθρωποι και να λένε πράγματι αυτός είναι κάτι διαφορετικός από εμάς. Και αυτό πρέπει να το δείξει κάθε άνθρωπος, αγαπητοί. Το πρώτο είναι ο καρπός της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, όταν ευαγγελιστεί, αυτό είναι το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε, ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Δεν μπορεί να σωθεί, προς τον Θεό φαίνεται αμαρτωλός. Λοιπόν, πρέπει να επικαλεστεί τον Χριστό. Και ο Χριστός, το αίμα του Χριστού, να τον καθαρίσει. Και δεύτερον, ο καρπός φυσικά του πρώτου. Και ο πρώτος κατευθύνεται από πάνω προς τα κάτω, από τον Θεό στον άνθρωπο. Ένας γέρος, έχω σημειώσει εδώ πέρα, έλεγε, με πήρανε, λέει, 50 χρόνια. Τώρα σε μοναστήρι ήταν, ποιος ξέρει.
50 χρόνια, λέει, να μάθω, λέει, τρία πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορώ να σώσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να σώσω εγώ τον εαυτό μου. Δεύτερον, ότι ο Θεός δεν περιμένει κάτι τέτοιο από μένα. Και τρίτον, ότι ο Χριστός έκανε τέλειο έργο σωτηρίας για μένα. Τον πήραν τον καημένο 50 χρόνια για να καταλάβει. Πάλι καλά που το κατάλαβε, έστω και 50 χρόνια. Και το δεύτερο, αγαπητοί, απλώνεται οριζόντια εδώ κάτω από τη λυτρωμένη καρδιά του ανθρώπου, στους συνανθρώπους του. Ναι, αγαπητοί, ήταν μια ιστορία που είχα διαβάσει. Τα γράφω πολλές φορές και στα καλά νέα, μπορεί να τα έχετε διαβάσει. Ήταν τότε που οι Αρμένοι με τους Τούρκους είχαν φασαρία. Λοιπόν, ήταν ένας Τούρκος και κυνηγούσε τώρα ένα γόρι και ένα κορίτσι, αδέρφια, τα κυνηγούσε για κάποιο λόγο, τα κυνηγούσε και αυτά τρέχανε να φύγουν και έπρεπε να περάσουν μια μάντρα. Λοιπόν, μετά όταν περνάγανε τη μάντρα θα ήταν ασφαλισμένοι. Λοιπόν, όταν η κοπέλα όσο να είναι πιο αδύνατη, ο νεαρός προσπάθησε να τη σηκώσει, να πηδήξει τη μάντρα, πήδηξε η κοπέλα τη μάντρα, αλλά ο νεαρός απάνω που προσπάθησε να ανέβει, τον πρόλαβε ο Τούρκος και τον σκότωσε επάνω εκεί. Η κοπέλα έφυγε. Και συνεχίζει η ιστορία. Περάσανε χρόνια. Η κοπέλα έγινε νοσοκόμα και δούλευε σε κάποιο νοσοκομείο. Και κάποια άλλη νοσοκόμα της μίλησε για τον Χριστό και πίστεψε η κοπέλα και δούλευε εκεί σε νοσοκομείο. Μια μέρα λοιπόν φέρανε κάποιον άρρωστο στο νοσοκομείο και είδε και γνώρισε τον άνθρωπο που είχε σκοτώσει τον αδερφό της. Μέσα της κατευθείαν ξύπνησε, ξέρετε αυτό το, είναι μέσα στο αίσθηκτο αυτό, εκδίκηση. Αλλά από την άλλη μεριά το Πνεύμα του Θεού της λέει, εσύ είσαι παιδί του Θεού, πρέπει να αγαπάς και τους εχθρούς σου ακόμα. Λοιπόν και πήγε στο δωμάτιό της και γονάτισε και προσευχήθηκε και λέει, Θεέ μου, βοήθησέ με σε αυτή την κατάσταση. Και πράγματι, ο Θεός τη βοήθησε, άρχισε αυτή μια υπηρεσία να τον προσέχει, να τον υπηρετεί, να τον αυτός. Όταν ξύπνησε ο άνθρωπος αυτός και φοράγανε και μαντήλια αυτές τότε, εκεί πέρα ήταν με το μαντήλι εκεί πέρα, όπως φοράνε. Λοιπόν, όταν ξύπνησε και είδε, λέει, τη γνώρισε, λέει, εσύ που σου έκανα τόσο μεγάλο κακό, φαίνεται γνωριζόντουσαν από πριν, γι' αυτό τους κυνήγα γι' αυτό. Και προηγούμενα είχαν, δεν ξέρω, που σου έκανα τόσο μεγάλο κακό, σκότωσε τον αδερφό σου και εκείνο και τα άλλα. Και μου έκανε όλα αυτά τα πράγματα, του λέει, κοίταξε, αν δεν ήταν ο Χριστός μες στην καρδιά μου, του λέει, θα σε είχα σκοτώσει. Γιατί είχε τον τρόπο της εκεί πέρα που βάλει ένα δηλητήριο μέσα στο φαγητό εκεί πέρα και να τον στείλει. Αλλά είναι ο Χριστός, του λέει. Και λέει, αν ο Χριστός, αυτόν που λες εσύ, έκανε τέτοιο πράγμα, αξίζει τον κόπο και εγώ να τον δεχτώ. Και καθίσανε κάτω και μιλήσανε και πίστεψε ο άνθρωπος αυτός και έγινε ένας εργάτης του Θεού στο μέρος εκείνο. Ναι, αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα. Πόσες προσπάθειες, αγαπητοί, δεν έγιναν στην ανθρώπινη ιστορία, συστήματα φιλοσοφικά και ηθικά, για να κάνουν τον άνθρωπο καλό άνθρωπο, αλλά όλα απέτυχαν χωρίς, μου λέει ο Κύριος, δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Κοινωνική, ένα κοινωνικός λειτουργός. Social worker, που λένε όσοι δεν ξέρετε τη λέξη. Λοιπόν, περνούσε από κάποιο κήπο, ένα παρκάκι εκεί πέρα και είδε παιδάκια και παίζανε. Λοιπόν, στη μια άκρη είδε ένα άλλο παιδάκι που δεν έπαιζε. Δεν συμμετάσχει στα παιχνίδια τους. Πήγε κοντά, το είδε, ρώτησε τη γειτονιά εκεί πέρα, λέει, είναι το παιδάκι αυτό, είδε αυτή ότι ήταν ανάπηρο, είχε κάτι πρόβλημα με το πόδι. Και πήγε στο σπίτι, χτύπησε την πόρτα, βγήκαν οι άνθρωποι έξω, οι γονείς του παιδιού, λέει, το παιδάκι αυτό, λέει, είναι δικό σας, λέει, ναι. Λέει, εγώ με, λέει, κοινωνικός λειτουργός, μπορώ να σας βοηθήσω. Λέει, κοιτάξτε, το πήγαμε στο γιατρό, αλλά δεν έχουμε την οικονομική άνεση για να μπορέσουμε να το ξεπεράσει αυτό. Γι' αυτό το λόγο, λέει, γι' αυτό το παιδάκι είναι έτσι. Λέει, μου το δίνετε να το πάρω υπεύθυνα εγώ, να το πάω στο γιατρού να το κάνω καλά. Λέει, ευχαρίστως. Το πήρε πράγματι πολύ στο παιδάκι και έγινε καλά το παιδάκι. Και μίλαγε τότε η γυναίκα αυτή, μίλαγε σε ένα μεγάλο ακροατήριο εκεί πέρα. Τους έλεγε την ιστορία αυτή. Και λέει,
νομίζετε, λέει, έγινε το παιδάκι αυτό. Άλλος είπε γιατρός, άλλος είπε δικηγόρος, άλλος είπε ένας καλός άνθρωπος. Λέει, συγγνώμη, έγινε, λέει, είναι εγκληματίας στη φυλακή, διότι το μάθαμε πώς να περπατάει, αλλά όχι πού να περπατάει. Μεγάλο πράγμα αυτό, αγαπητοί. Όλοι οι άνθρωποι περπατάνε, αλλά όχι πού να περπατάνε. Ναι, αγαπητοί, ας έχει δόξα ο Θεός, αγαπητοί. Ναι, είναι ένας Γάλλος λογοτέχνης άπιστος, ο Ανατόλ Φραν, είπε στο γραμματέα του Μπουσόν, «Αν μπορούσες να δεις, λέει, την ψυχή μου, θα έφλυτες, θα έφλυτες». Δεν έζησε στον κόσμο άνθρωπος πιο δυστυχισμένος από μένα. Πολλοί με ζηλεύουν, αλλά εγώ δεν γνώρισα την ευτυχία ποτέ στη ζωή μου. Ε? Ναι, αγαπητοί, και πράγματι ο άνθρωπος έξω από τον Χριστό δεν γίνεται τίποτα. Ήταν ένας κωμικός στην Αγγλία και πήγε στη Γαλλία για να κάνει παραστάσεις εκεί πέρα. Λοιπόν, και πήγε σε κάποιον φημισμένο ψυχολόγο, του είχε πει κάποιος, γιατί είχε προβλήματα ψυχολογικά, ο κωμικός. Και πήγε λοιπόν εκεί πέρα στον ψυχολόγο και του λέει, αφού του συστήθηκε και όλα αυτά, του λέει, το πρόβλημά σου, του λέει, εκεί στον τόπο σας, του λέει, έχετε έναν κωμικό. Δεν ήξερε ότι ήταν αυτός ο ίδιος, έχετε έναν κωμικό. Να πηγαίνεις, του λέει, εκεί πέρα, τον ακούς, να περάει η ώρα, του λέει, για να ξεφεύγεις λίγο από το άγχος. Γυρίζει για τον γιατρέ, αυτός ο κωμικός είμαι εγώ. Κάνω τους άλλους και γελάνε, του λέει, αλλά εμένα ποιος θα με κάνει. Ναι, αγαπητοί, ωραίο δεν είναι. Κάνω τους άλλους και γελάνε, λέει, αλλά εμένα ποιος θα με κάνει, αγαπητοί. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει, αγαπητοί, τον έξυπνο. Μα είναι κάτι κατά βάθος ένας ανόητος, εύπιστος, επιπόλαιος τύπος, που η απιστία του τον οδήγησε στην καταστροφή. Πιστέψαμε πως το ανθρώπινο μυαλό ήταν ικανό να λύσει όλα τα προβλήματα της ζωής. Και αυτό, αντί να τα λύσει, τα πολλαπλασίασε. Ναι. Τι γίνεται σήμερα? Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα ζούμε κάθε μέρα. Πιστέψαμε πως η ανθρώπινη επιστήμη θα έφερνε τον παράδεισο στη γη. Μας ζούμε μέσα στην κόλαση. Είχε γίνει ένα συνέδριο στην Αμερική πριν μερικά χρόνια και είπαν οι άνθρωποι το 2000, μέχρι το 2000 θα ζουν, λέει, όλοι, λέει, πλούσια και ωραία. Αλλά πού είναι, περάσανε και 23 χρόνια ακόμα, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, αγαπητοί. Πιστέψαμε πως δεν χρειαζόμαστε το Θεό. Νομίσαμε πως ήταν εμπόδιο στη ζωή μας, στα όνειρά μας. Έτσι πετάξαμε στα άχρηστα και στερηθήκαμε την αγάπη και τη στοργή, αγαπητοί. Και το κακό και η βία οριάζει. Είχα διαβάσει κάτι που μου έκανε εντύπωση. Όπως σας έχω πει, διαβάζω πολύ, δεν ξέρω αν εσείς διαβάζετε. Καλό είναι να διαβάζετε, είναι μια προτροπή που κάνω, διότι αυτό μιλάγαμε προηγουμένως με τον αδερφό τον Γιώργο. Είναι όπως ο αθλητής γυμνάζεται και χρειάζεται έτσι και το μυαλό μας. Λοιπόν, είχα διαβάσει για κάποιον, τον Γερμανό, αυτόν τον δόκτωρ, λέει, όταν Γερμανός, μεγάλη προσωπικότητα. Λοιπόν, και είχε πει, θα κάνουμε μια μεγάλη Γερμανία. Το Θεό δεν τον χρειαζόμαστε έξω. Εμείς με την ικανότητά μας, και πράγματι οι Γερμανοί είχαν μια αυτοπεποίθηση ότι ήταν κυρίαρχοι σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και κάνανε και τον πόλεμο. Λοιπόν, δεν τον χρειαζόμαστε. Και όταν φτάσανε σε αυτό το χάλι όμως, είπε ο ίδιος, θα σας πω εγώ, λέει, γιατί φτάσαμε εκεί. Αυτός ο δόκτωρ λέει, θα σας πω εγώ γιατί φτάσαμε εκεί. Διότι βγάλαμε το Θεό από τη ζωή μας και ό,τι σπήραμε, θερίζαμε. Ναι, αγαπητοί, πιστέψαμε 1000 ψέματα που φαρμάκωσαν τη ζωή μας και έφερε μέσα μας το φόβο. Όμως η αγάπη του Θεού είναι πολύ κοντά μας, αγαπητοί. Ο Θεός έχει λυμμένα όλα τα προβλήματά μας. Περιμένει τη στιγμή να πάμε σε Αυτόν με μετάνοια.
αν το θελήσουμε, αγαπητοί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Θεός μας έχει πρικίσει με ηθική ελευθερία. Μπορούσε να μας κάνει με το ζόρι, αλλά δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Θέλει με το καλό. Θέλεις, έλα. Δεν θέλεις. Όπως ο άσωτος Υιός, αγαπητοί, έπρεπε να περάσει από όλη αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβει και να πάει πίσω στο σπίτι του πατέρα του, αγαπητή. Μας κυνηγάει ο Θεός, αγαπητοί, τον άνθρωπο στη ζωή μας. Κάποτε ένας πήγε, ήταν έμπορος και τάχασε ο καημένος. Και συγγνώμη που σας λέω ιστορίες, δεν ξέρω αν τις θέλετε. Ήταν έμπορος και τάχασε και πήρε μια βάρκα να πάει να αυτοκτονήσει, να πνιγεί. Λοιπόν, όταν πήγε μέσα αρκετά βαθιά, είδε ένα μπουκάλι δίπλα από τη βάρκα εκεί και είχε μέσα ένα χαρτί. Κάποιος φαίνεται, πιστός, ποιος ξέρει, πήρε το μπουκάλι, ένα φυλάδιο που είχε μέσα, το δίπλωσε, το βάλε μέσα στο μπουκάλι και το πέταξε και έκανε και την προσευχή του, ο Θεός να το χρησιμοποιήσει. Όταν το είδε λοιπόν αυτός που ήταν τώρα μες στη βάρκα, το πήρε το μπουκάλι, το άνοιξε, το διάβασε και πίστεψε ο άνθρωπος αυτός. Και γύρισε πίσω και έγραψε την ιστορία του, αγαπητοί. Σώθηκε. Γιατί ο Θεός κυνηγάει τον άνθρωπο, αγαπητοί, να τον σώσει. Ναι. Πόσες φορές. Ένας άλλος πάλι είχε, και αυτός πήγε σε μια άκρη για να αυτοκτονήσει και έπεσαν τα μάτια του επάνω σε μερμήγκια. Ένα μερμήγκι λοιπόν είχε ένα ξυλάκι και προσπαθούσε να περάσει ένα μέρος από την άλλη μεριά. Και μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Και λέει, για κοίταξε να δεις. Το μερμήγκι μου έδωσε το μάθημά μου. Τα χάσα, ωραία. Θα ξανακάνω πάλι τράι. Θα δοκιμάσω πάλι. Δεν χάθηκε το μερμήγκι, δεν εγκατέλειψε τον αγώνα, αλλά συνέχισε τον αγώνα, αγαπητή, το μερμήγκι. Και έτσι ο έμπορος αυτός σώθηκε, αγαπητοί. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί. Ένας άλλος πάλι ήταν το παιδί του, είχε αλυτέψει. Αλήτης και γύριζε από εδώ και από εκεί. Αλλά όμως ο πατέρας του του είχε δώσει μεγάλη διαθήκη. Και μια μέρα λέει, πήγαινε και έκλεβε από εδώ και από εκεί για να ζήσει. Και μια μέρα λέει, δεν πάω να κλέψω του πατέρα μου το σπίτι. Πάω και κλέβω τους ξένους. Πήγε λοιπόν και άνοιξε το χρηματοκιβώτιο και βρήκε μέσα τη διαθήκη του πατέρα του. Τον είχε και τον βρήκε ο πατέρας του την άλλη μέρα να κλαίει απ' έξω από εκεί. Δεν το ήξερε ο καημένος ότι τον είχε γενικό κληρονόμο ο πατέρας του. Ναι, αγαπητοί, πόσο ο Θεός, αγαπητοί, μας έχει αγαπήσει και μας έχει δώσει τα καλύτερα. Ας έχει δόξα το όνομά του, αγαπητοί. Ο Κύριος μας είναι θαυμαστός. Θαυμαστός. Ένας οδηγός λέει, δούλευε και μετέφερε σε ένα ψυχιατρίο για χρόνια. Λοιπόν, σε ένα τρελάδικο ψυχιατρίο. Μια μέρα άκουσε κάποιον από το δεύτερο πάτωμα να του φωνάζει «Εσύ!» Αφού γύρισε, ο τρόφιμος του είπε «Έχεις ποτέ ευχαριστήσει τον Θεό που δεν είσαι εδώ, που δεν είσαι τρελός δηλαδή?» Κοιτάξτε να δείτε, ωραία αυτή. Έχεις ευχαριστήσει ποτέ τον Θεό που δεν είσαι εδώ, ναι αγαπητοί. Ένας άλλος πάλι έλεγε, ανθρωπάκο, αυτό το χώμα που πατάς είναι δικό σου? Ο αέρας που αναπνέεις, το νερό που πίνεις είναι δικό σου? Πόσο ανόητος είναι ο άνθρωπος, αγαπητοί, που δεν δίνει δόξα στον Θεό. Σου δίνει ένας ένα ποτήρι νερό και από ευγένεια του λες ευχαριστώ. Ο Θεός μας τα δίνει όλα. Αυτό λέω καμιά φορά στα παιδιά. Ναι, ο Θεός μας τα δίνει όλα. Ναι, αγαπητοί, ας έχει δόξα το όνομά του, αγαπητοί. Έχουμε τον καλύτερο πατέρα, τον καλύτερο Θεό. Και εμείς το έχουμε δοκιμάσει όλοι στη ζωή μας, διότι πράγματι ο Κύριος μας συμπαραστάθηκε στη ζωή μας. Ναι. Μείναμε ποτέ νηστικοί? Όχι. Έχουμε τα σπίτια μας, έχουμε τα πάντα. Και πολλοί απ' έξω οι γειτόνιοι μας σου λένε, τι κάνουν αυτοί? Πώς ζούνε? Εγώ τουλάχιστον με 6 παιδιά και τόσα εγγόνια και δεν ήμουν εκατομμυριούχος, αλλά όμως μια δουνίτσα έκανα. Αλλά όμως, δόξα στον Θεό, ο Θεός μου χάρισε τόσα πολλά. Ας έχει δόξα το όνομά του, αγαπητοί. Τον ευχαριστούμε και θα τον ευχαριστούμε πάντα. Μέχρι τη μέρα εκείνη τη δοξασμένη. Μας έλεγε
ο Φίλιππος σήμερα για τον πατέρα του. Ο Φίλιππος, ο Καθαρίδης για τον πατέρα του. Λέει, θέλω να φύγω. Να φύγω, γιατί είναι και ηλικιωμένος άνθρωπος και άμα τα χρόνια περάσουν, ο άνθρωπος μετά δυσκολεύεται να ζήσει εδώ. Θέλω να φύγω, λέει, να πάω, λέει, στον πατέρα, στον ουρανό, στη δόξα. Γιατί έχουμε αγαπητή ελπίδα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, αγαπητή. Οι άνθρωποι έξω τρέμουνε. Μιλάς σε κανέναν για τα πράγματα του δικαίου. Άσε με μακριά, άσε με, άσε με. Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι, αγαπητοί. Ενώ εμείς, ας έχει δόξα ο Θεός, είμαστε παιδιά του και έχουμε κληρονομία αιώνια. Εκείνα τα οποία λέει μάτι δεν είδε. Κοιτάς ένα ωραίο τοπίο, ωραίο και το χαίρεσαι και το τραβάς και φωτογραφία αν έχεις τη μηχανή σου κοντά. Ακούς μια ωραία μουσική και αυτή δεν άκουσε. Μια ωραία μουσική και χαίρεσαι, λες τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Και σε καρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει, για ποιον, για σένα και για μένα. Για όποιον επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, αγαπητοί. Είναι τόσο απλό. Το λες και φράσεις στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρέπει να κάνει εκείνο, πρέπει να πάει εκεί, να νηστέψει, να κάνει, να πάει στον παπά, να ξεμολογεί. Αυτά είναι ανθρώπινα πράγματα όπως διαβάσαμε. Είναι ανθρώπινα πράγματα. Είναι απλό πράγμα. Ο άνθρωπος να καταλάβει τρία πράγματα. Ότι είναι αμαρτωλός, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό πέθανε για τις αμαρτίες μας και όταν ο άνθρωπος πει Χριστέ μου, that's it. Όλα τα άλλα γίνονται, αγαπητοί. Είναι τόσο απλό και τόσο ωραίο και τόσο καλό. Ας έχει δόξα ο Θεός, αγαπητοί. Αμήν. Πατέρα μας, Άγιε και ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, του Σωτήρα μας, για την άπειρη αγάπη σου την οποία έδειξε στη ζωή μας. Για μας τους που είναι αμαρτωλούς, ο Χριστός να πληρώσει να ανοίξει πόρτα του ουρανού που είχε κλείσει η αμαρτία μας. Σε ευχαριστούμε και για αυτήν την ημέρα μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που μαζευτήκαμε το λίγες ψυχές να ακούσουμε το λόγο σου, να ψάλουμε ύμνους και να φέρουμε τα αιτήματά μας στο θρόνο της αγάπης σου. Απόλυσέ μας τώρα με τη δική σου χάρη να ακούσεις και τις προσευχές μας, Πατέρα μας, ναι, που τόσο έχουμε ανάγκη. Σκέπασε μας την υπόλοιπη ολοκυρία μας, διότι τα ζητάμε όλα στο όνομα του αγαπητού μας και σωτήρου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.